πραγματικά είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος, γιατί φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο της Κρήτης σήμερα στην Κρήτη TV δύο παιδιά θαύμα, θα έλεγα, από τα 5 συνολικά του Αθλητικού Συλλόγου Χερσονήσου που προκρίθηκαν στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Taekwondo ITF, καθώς προηγήθηκε βέβαια μια σπουδαία εμφάνιση που πραγματοποίησαν όλα τα παιδιά του Αθλητικού Συλλόγου Χερσονήσου στους αγώνες της Θεσσαλονίκης. Θέλω να τα βάλουμε λίγο σε μία σειρά και θα μας τα εξηγήσουν και καλύτερα τα παιδιά, οι αθλητές αυτοί. Είναι ο Γιάννης ο Κλόντζας. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα, ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Λοιπόν, πρώτη θέση, δύο ντάν εφήβων και δεύτερη θέση στις μάχες στα μείον 55 κιλά εφήβων. Ναι. Σωστά. Ναι. Λοιπόν, και ο Μάνος ο Δανέλης, ο Εμμανουήλ Δανέλης, δεύτερη θέση στο τουλ, δύο ντάν εφήβων. Ναι, ναι, ναι. Σωστά. Ναι. Λοιπόν, σπουδαία διάκριση και κατορθώσατε να προκριθείτε βέβαια μαζί με την φυλακτή την Ιστικάκη, ναι, την Ελισάβετ τη Φιλιπάκη, ναι, και την Χαρίκλια τη Δαμιανάκη. Είναι αθλητές που θα τα πούμε εδώ το επόμενο διάστημα και μετά το παγκόσμιο. Δεσμευόμαστε, καθώς σήμερα για σκηνοθετικούς λόγους δεν μπορούσαμε να φιλοξενήσουμε όλους τους αθλητές, όλα τα παιδιά. Θα τα πούμε μετά το παγκόσμιο. Προκλήθηκαν υπό στο παγκόσμιο και πάμε να τα βάλουμε σε μία σειρά. Θέλω λίγο, Γιάννη, να ξεκινήσουμε αυτή την εμπειρία. Σίγουρα. Την εμπειρία των αγώνων στη Θεσσαλονίκη και την πρόκριση στο παγκόσμιο. Πρώτη φορά πάμε σε πρόκριση. Mm. Σίγουρα μια πολύ ωραία εμπειρία. Και σίγουρα θέλουμε να διακριθούμε και στο παγκόσμιο τον Αύγουστο. Ήταν στόχος. Είχες πάρει μέρος σε ευρωπαϊκό, σωστά. Ναι, τον όπου Απρίλιο. Τα πήγες περίφημα. Ναι. Έτσι δεν είναι. Ναι. Ήταν στόχος, ήσουν σίγουρος για αυτή την πρόκριση, το πίστευες μέσα σου? Σίγουρα κάθε αθλητή που ξεκινάει Taekwondo, ο στόχος του είναι να μπει στην εθνική ομάδα και να εκπροσωπήσει τη χώρα του σε κάποιο πρωτάθλημα. Και πίστευα ότι επειδή είχα κάνει αρκετή προπόνηση και προετοιμασία για αυτούς τους αγώνες, ότι θα μπορούσα να, διακριθώ. Και κάτι το οποίο έγινε, έτσι δεν είναι? Ναι. Λοιπόν, Μάνο, τι διαερώτησες? Πώς ένιωσες, δηλαδή ποια εμπειρία σου και αν το πίστευες? Ήταν πολύ ωραία η εμπειρία. Εντάξει, είχαμε λίγο άγχος, αλλά εντάξει. Και το πίστευα, ναι. Επειδή έχω κάνει και πολλές προπονήσεις, το πίστευα ότι θα διακριθώ. Μέσα από αυτές τις διακρίσεις, και αναφέρομαι και στα 5 παιδιά, για να είμαι συνεπής, ο Αθλητικός Συλλόγος Χερσονήσου, υπό την καθοδήγηση βέβαια του προπονητή σας, του κ. Στασινόπουλου, του Δημήτρη. Δεν είναι, Δημήτρη? Ναι, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καταφέρατε να κλείσετε λοιπόν μία θέση στην εθνική ομάδα, σωστά? Ναι. Για το παγκόσμιο πρωτάθλημα Taekwondo ITF που θα γίνει 16-27 Αυγούστου στο Καζακστάν. Πάμε να μιλήσουμε για αυτή την πρόκληση και να εστιάσουμε στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Taekwondo ITF. Το παγκόσμιο είναι αν όχι το δυσκολότερο πρωτάθλημα που μπορεί ένας αθλητής να πάρει μέρος στο Taekwondo. Και όλοι θέλουν να εκπροσωπήσουν την Εθνική Ελλάδος σε ένα τέτοιο μεγάλο πρωτάθλημα. Θα είναι δύσκολο, αλλά είμαστε προετοιμασμένοι και θα δουλέψουμε και το καλοκαίρι για να εξασφαλίσουμε μια καλή εμφάνιση στο παγκόσμιο. Μάνο, είναι η πρώτη σας συμμετοχή σε μια τόσο μεγάλη διοργάνωση, έτσι δεν είναι? Ναι, όπου θα βρεθούν βέβαια κακά τα ψέματα και οι κορυφαίοι αθλητές του αθλήματος. Ναι. Σε φοβίζει αυτό? Το έχεις στο μυαλό σου? Το έχω στο μυαλό μου, αλλά το ξεπερνάμε. Δηλαδή θα τα δώσουμε όλα. Στόχος στο παγκόσμιο, ποιος είναι, Γιάννη? Στόχος στο παγκόσμιο για μένα είναι να ανεβώ στο βάθρο και να σηκώσω την ελληνική σημαία ψηλά σε ένα σκαλί του βάθρου. Κι εγώ το ίδιο θέλω να ανεβώ, να σηκώσω την ελληνική σημαία. Βέβαια, Μάνο, θέλω λίγο να πάμε και στο πώς ξεκίνησε η ενασχόληση με το Taekwondo ITF και πόσα χρόνια ασχολείσαι. Εγώ προσωπικά ασχολούμαι 10 χρόνια. Είσαι πόσο τώρα? Τώρα είμαι 15 χρονών, άρχισα από τα 5. Και έκανα στην αρχή, είχα αρχίσει ποδόσφαιρο, αλλά δεν με άρεσε και είχα πει στους γονείς μου ότι ήθελα κάτι να έχει πολεμικές τέχνες μέσα. Ναι. Και ήταν και δίπλα στο σπίτι μας η σχολή και έτσι με έστειλαν εκεί πέρα και μου άρεσε και μου αρέσει πάρα πολύ ακόμα αυτό το άθλημα που κάνω. Εσύ, Γιάννη? Κι εγώ 15 είμαι. Άρχισα από τα 5 μου και εγώ 10 χρόνια κάνω. Είχα αρχίσει αρχικά
χωρίς να το ξέρω το άθλημα. Με είχε πάει ο πατέρας μου να δοκιμάσω μια μέρα. Του είπα ότι μου άρεσε, αν και ήμουν πολύ μικρός. Άρεσε και σε εκείνον. Και από τότε άρχισα το εκβοντό, συνεχίζω μέχρι τώρα και το αγαπάω ακόμα και τώρα. Πόση δουλειά κρύβεται τώρα πίσω από τον πρωταθλητισμό, δηλαδή Γιάννη, πόσες ώρες προπονείστε την ημέρα και τι περιλαμβάνει και το πρόγραμμά σας? Για να κάνεις πρωταθλητισμό σίγουρα πρέπει να προπονείσαι αρκετές ώρες. Εμείς προπονούμαστε κάθε μέρα ή 7 μέρες την εβδομάδα ή 6, εξαρτάται από την περίοδο, 2 ώρες τη μέρα. Σύντος απόγευμα, Ναι, λόγω απόγευμα. Του σχολείου. Ναι. Τώρα το καλοκαίρι μπορεί και πρωινές ώρες. Και ακολουθάμε μια καλή διατροφή και προσέχουμε το φαγητό μας. Και αυτό. Μάλιστα. Μανώ, σίγουρα βέβαια για να βρεθεί κάποιος και να διατηρηθεί σε ένα υψηλό επίπεδο χρειάζονται και θυσίες. Από την άλλη, όμως, το Taekwondo σας έχει προσφέρει πράγματα, έτσι δεν είναι? Ναι, μας έχει προσφέρει. Τι σας έχει προσφέρει, πού θα εστιάσεις? Εμένα μου έχει προσφέρει ότι περνάω τον χρόνο μου, ξέρω εγώ, άμα δεν έχω κάτι να κάνω. Είναι και η προπόνηση, ξέρω εγώ, μέσα στη μέρα. Mm. Τι άλλο να σας πω. Είναι ο αθλητισμός, ναι, η άθληση. Ναι, αυτό ότι αθλείσαι. Ο αθλητισμός είναι σημαντικός στις μέρες μας. Γιάννη. Τι σου προσφέρει? Μας έχει προσφέρει πειθαρχία. Ναι. Με τον αθλητισμό, ο αθλητισμός γενικά βοηθάει και στην υγεία μας, σωματική υγεία και ψυχικά και να έχουμε κάτι να κάνουμε στη μέρα, το οποίο αγαπάμε και δεν μας... Σας πάει μπροστά, ναι. Σας εξελίσσει. Αναφορικά με τις θυσίες, τι νιώθεις ότι έχεις χάσει κάτι? Σίγουρα. Πολλές φορές που βγαίνουν οι φίλοι μου το βράδυ, εγώ δεν πάω γιατί έχω προπόνηση ή ας πούμε πάνε να φάνε κάτι γλυκό, εγώ δεν μπορώ να φάω γιατί έχω αγώνες και θα χάσω τα κιλά ή... Γενικά θυσίες σε καθημερινή βάση κάνουν όλοι οι αθλητές που κάνουν πρωτοαθλητισμό. Μανώλη, ένα καλοκαίρι χωρίς ξεκούραση. Ναι. Ένα καλοκαίρι που δεν θα ξεκουραστούμε, αλλά εντάξει, αυτό δεν σημαίνει ότι θα τα βάλουμε κάτω, θα τα δώσουμε όλα. Προβλέπετε παραλία στο προγραμματισμό, στην καθημερινότητα ή απαγορεύετε? Όχι, εντάξει, θα πάμε την παραλία μας, αλλά δεν θα κάτσουμε και όλη τη μέρα, επειδή έχουμε και άλλες υποχρεώσεις. Σωστά, έτσι είναι. Ναι, έτσι είναι. Λοιπόν, θέλω λίγο να κλείσουμε απευθυνόμενοι στους τηλεθεατές που σας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή. Εγώ βέβαια θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο μπράβο και στον προπονητή και στους προπονητές αλλά και στις οικογένειες αυτών των παιδιών, καθώς δύσκολα θα μπει ένα παιδί και θα ακολουθήσει ένα πρόγραμμα πρωταθλητισμού. Αν δεν κρύβονται πίσω, και αυτό οφείλεται στις οικογένειες, δεν κρύβεται μια σωστή νοοτροπία και δεν κρύβεται και ένα πλέγμα αξιών. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο λέω, το οποίο κυριαρχεί σε μια οικογένεια. Μπράβο λοιπόν και στους γονείς των παιδιών. Απευθυνόμενοι τώρα στους τηλεθεατές, δέσμευση λίγο πριν το παγκόσμιο. Μας είπες για τους στόχους, μας είπατε για τους στόχους, αλλά θέλω λίγο να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι. Δεσμευόμαστε, είμαστε αισιόδοξοι, θα γυρίσουμε με μετάλλιο, με διάκριση. Έτσι πιστεύουμε, ναι. Ναι, έτσι. Θέλουμε το καλύτερο, θέλουμε μετάλλιο. Ωραία, και μετά την επομένη θα τα ξαναπούμε πάλι εδώ στην εκπομπή. Ναι. Έτσι δεν είναι? Ναι. Λοιπόν, καλή επιτυχία, παιδιά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.